Από Κόρονας. Το όνομά του θυμίζει κάτι σαν κορώνα, σαν στεφάνι. Δυτικά το στεφάνι αρχίζει από τα υψώματα της Μαλάξας, προχωρεί ως τις κορφές του Σαμονά και της Ραμνής, μέχρι ψηλά τις κορφές της Μαδάρας. Ανατολικά το στεφάνι αρχίζει από το Δράπανο, περνά τον Κεφαλά, τα Καλαμίτσια, γυρνά στον Κουρνά και τον Αλίκαμπο και καταλήγει πάλι στη Μαδάρα. Και στη μέση ο Κάμπος. Ο Μπούτακας και ο Κυλιάρης νεροποτίζουν τα χωράφια του. Ελιές, κυπαρίσια, πλατάνια, δάφνες και πορτοκαλιές ντύνουν τις πλαγιές του. Ο Βαφές είναι ένα από τα γραφικότερα χωριά του Αποκόρωνα. Καλντερίμια, καμάρες, πέτρα και ξύλο σε μεταφέρουν στην εποχή των Ενετών. Δικαίως, το χωριό αυτό έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό και διατηρηταίο παραδοσιακό μνημείο. Το μέρος διατήρησε έτσι την ομορφιά και την αρχιτεκτονική του. Από τα ομορφότερα σπίτια της Ενετοκρατίας είναι αυτό που σήμερα στεγάζει την παραδοσιακή ταβέρνα Κούρτσα του Βασίλη Τσαγκαράκη. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον από ό,τι λέγεται ήταν κάτι σαν κάστρο. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο χώρος αυτός, ήταν και δίπλα και από πίσω, αλλά από γενιά σε γενιά, ξέρετε, είναι από ό,τι και φαίνεται κιόλας, γιατί εδώ ακριβώς από πίσω υπάρχουν δύο φυλακές κάτω από το έδαφος περίπου 20 σκαλιά. Ήταν σαν μπουντρούμια, να φανταστείτε τότε. Και από ό,τι δείχνει και από ό,τι λέγεται, ήταν κάτι σαν κάστρο τότε. Ενετικό δηλαδή, ενετών. Ενετικό, ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι τώρα αυτό που έχεις εσύ, που καταλέβεσαι? Σαν χώρος, επειδή είναι έτσι κομμάτια-κομμάτια, δεν είναι μεμονωμένος ο χώρος, πρέπει να είναι γύρω στα 300 τετραγωνικά. Μάλιστα. Και έχει από εκεί και από εδώ, για πες μας τι είναι εκεί. Αυτό εκεί. Αυτό εδώ ήταν ψυγείο παλιά. Χρησιμοποιόταν ως ψυγείο. Κατεβάζαν τα τρόφιμα μέσα, επειδή ήταν πιο βαθιά στη γη και ήταν πιο δροσερό, για να διατηρούνται λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αργότερα, επί τουρκοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε ως κρύπτη. Βάζανε μέσα ό,τι θέλανε να κρύψουν, επειδή εδώ το πάτωμα ήταν χωμάτιμο, το σκεπάζανε μετά με ένα ξύλο, κάτι, και το ρίχνανε από πάνω το χώμα που δεν φαινόταν τι υπήρχε μέσα. Mm-hmm. Και εκεί? Εκεί ήταν πηγάδι. Μέσα στο σπίτι δηλαδή, έτσι, μέσα στο. Απλά τώρα είναι ταβέρνα, το έχουμε χρήσει γύρω-γύρω για να μην. Έχει όμως νερό μέσα, ναι, ακόμα, έτσι. Και ακόμα και πρόσφατα, εγώ που θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη θεία του πατέρα μου, δούλευε από αυτά τα πηγάδια και έπινε νερό. Να θυμάσαι κάποιον που ζούσε εδώ? Ναι, τη συγχωρεμένη τη θεία του πατέρα μου, η οποία ήταν εδώ η τελευταία που υπήρξε εδώ ως κατοικήσιμο σπίτι. Και ήταν χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, έπινε δηλαδή νερό από το πηγάδι, είχε τους λίχνους και έβλεπε. Τις λέγαμε εμείς να σου βάλουμε ρεύμα, να σου βάλουμε νερό. Αυτή μας έλεγε, όχι παιδάκι μου, εγώ έχω ζήσει ένα αιώνα έτσι, τώρα θα με αλλάξει το ξέρω μετά από τόσα χρόνια. Μικρό χωριό ο Βαφές, με μεγάλη όμως ιστορία. Η μάχη που έγινε στο Βαφέ τον Οκτώβριο του 1866, όταν ο Μουσταφά Πασάς με χιλιάδες στρατό παρέσυρε σε παγίδα τον Ιωάννη Ζιβρακάκη, που προσπάθησε να αντισταθεί με λιγότερους από 700 στρατιώτες, έμεινε στην ιστορία. Ο άνισος αυτός αγώνας προκάλεσε τέτοια συγκίνηση, ώστε και ο Βίκτορ Ουγκό, θέλοντας να βοηθήσει τον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης, τον εξύμνησε με την πένα του. Αν βρεθείτε στο Βαφέ, αξίζει να ανηφορήσετε στη χαράδρα Λαγκός, όχι μόνο για το άγριο και πυκνητικό τοπίο της. Θα δείτε ακόμα το ιστορικό σπήλαιο Κρυονερίδας, από όπου πήρε και το όνομά του ο πρώην Δήμος.
Εδώ, τον Αύγουστο του 1821, είχαν κρυφτεί για να γλιτώσουν από τη μανία των Τούρκων τα γυναικόπαιδα του χωριού. Όταν μετά από μέρες τους εντόπισαν, αρνήθηκαν να παραδοθούν. Έβαλαν τότε οι Τούρκοι φωτιά στην είσοδο του σπηλαίου και 130 γυναικόπαιδα βρήκαν τραγικό θάνατο από ασφυξία. Ο θρύλος που υπάρχει για το πώς ανακάλυψαν οι Τούρκοι το μέρος που κρύβονταν οι άμαχοι είναι συγκινητικός. Ήταν λοιπόν ένα γεροντάκι φορτωμένο σε ένα γαϊδαλό με το τρόφιμα και πήγαινε προς τα πάνω και το πήγανε από πίσω. Αλλά αυτός τους κατάλαβε και το παίζε αδιάφορος, πήγαινε. Αλλά στον δρόμο, όπως πήγαινε στο σπήλαιο, άκουσε κλάματα μωρού μέσα από το σπήλαιο. Και για να μην καταλάβουν τώρα το τι είχε γίνει, ότι ήταν κρυμμένοι μέσα, άρχισε τραγουδώντας να μιλάει στη μαμά την υποτιθέμενη του παιδιού και είπε ότι η μάνα γκρούψε το παιδί σου για να σώσει τη ζωή σου. Τραγουδώντας βέβαια, για να μην καταλάβουν οι άλλοι ότι ήταν σύνθημα. Και απαντάει η μάνα μέσα από το σπήλαιο ότι δεν το κρούβω το παιδί μου και ας τη χάσω τη ζωή μου. Και καταλάβανε ότι ήταν κρυμμένοι μέσα. Πήγανε, τους είπανε να βγουν, αυτοί ήταν ταμπουρωμένοι μέσα και δεν βγαίναν. Και βάλανε φωτιά στο σπήλαιο, στην είσοδο του σπηλαίου και γκρουφτήκανε από ασφυξία. Το όνομά του Βαφές πιθανολογείται ότι το πήρε από κάποιο Βαφέα που ζούσε στην περιοχή και πριν από 50 περίπου χρόνια είχε πάνω από 500 κατοίκους. Στις μέρες μας γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησής του. Νέοι όπως ο Σπύρος Βουτσαδάκης προσπαθούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές για μια ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη, ώστε και η τοπική οικονομία να στηριχθεί και το χωριό να μην ερημώσει. Πράγμα όμως που δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς βρίσκουν συνεχώς απέναντί τους το τέρας της γραφειοκρατίας των υπηρεσιών. Είναι παραδοσιακά χτίσματα παλιά εγκατελειμμένα, τα οποία ξεκίνησα μια προσπάθεια από το 1994. Προσπαθούμε να τα αναστηλώσουμε, να τα φτιάξουμε, να τα προσφέρουμε στον κόσμο, ώστε να μπορεί να έρχεται εδώ, να μένει, να απολαμβάνει και διάφορα άλλα πράγματα, το φαγητό, το περιβάλλον και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε την ντόπια οικονομία ώστε να κρατήσουμε τα χωριά μας ζωντανά. Νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο. Δυσκολίες πάρα πολλές. Στην κατασκευή δεν υπάρχει ο συντονισμός από τις υπηρεσίες, είτε λέγεται παλαιοδομία, είτε αρχαιολογία, είτε δεν ξέρω. Όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, νομίζω ότι πρέπει να απλοποιηθούν κάποια πράγματα, να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέροντα πρόκειται για τέτοιους οικισμούς. Μπούτακας χωρίζει τον Βαφέ από τον Πρόσνερο. Η θέση του χωριού στους βόρους πρόποδες των Λευκών Ωραίων και μάλιστα μπροστά στην είσοδο στο λαγκό του Κατρέ, που κάποιοι λένε πως είναι οι θερμοπύλες των Φαγίων, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο να είναι πάντα ο Πρόσνερος μπροστάρι στις επαναστάσεις. Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι του κουβαλούν στην όψη και το πνεύμα αυτή την επαναστατική ορμή. Στο καφενείο του χωριού η κουβέντα με τον Μπάμπη Κουτσουπάκη έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η άποψή του επίκαιρα ανατρεπτική. Από τους Τούρκους λοιπόν μας έχει απομείνει ο ραγιαδισμός και έχει απομείνει και στους κάτω και στους πάνω. Και γι' αυτό το φιέψαμε, ασχέτως που δεν μας το ανακοινώσανε. Αν λοιπόν δεν ξεπεράσουμε αυτό την ιδιότητα, να είμαστε δούλοι, τότε ελπίζομαι κάτι καλό για τον τόπο μας και γενικότερα για την Ελλάδα. Εμείς εδώ συγκεκριμένο τόπο...
Ο Μπρόσνερος ήταν πάντα μεγάλο χωριό και παραμένει. Οι νέοι δεν το εγκαταλείπουν με την ίδια ευκολία όπως άλλα χωριά. Το δημοτικό σχολείο παραμένει ανοιχτό με 30 παιδιά και οι δάσκαλοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα από ό,τι φαίνεται με τους νέους αυτούς επαναστάτες που τρέχουν όλη μέρα σαν αγρίμια. Πώς σε λένε, τι τάξη πας? Ανδρέα, Νιολάκη, Γαματάξη. Και σένα δίπλα, πώς σε λένε? Γιάννη, Χρυσνάκη. Και τι τάξη πας? Φύτα τάξη. Στη Δευτέρα πας εσύ, ε? Αλλιώς Μοχράκη, Δευτέρα. Πας Δευτέρα Δημοτικού. Και παντρεύτη. Παντρεμένος είναι? Όχι. Εσένα πώς σε λένε, Πυρά? Βασίλη, πόσα παιδιά πάτε στο σχολείο εδώ? 35, κάπου εκεί. Και είστε όλοι στην ίδια αίθουσα κάτω όλοι μας? Ποιες τάξεις κάνετε μαζί μάθημα? Τρίτη, Τετάρτη και Δευτέρα. Και πώς αντέχει ο δάσκαλος που είστε τόσο, δεν μπορείτε να σταματήσετε σε μια μερία? Αντέχει. Όσοι κάνετε φασαρία παίρνουν μια γαμούλα και 500 αντιγραφές. 500 αντιγραφές? Όσοι παίρνουν μια φορά. Όσοι παίρνουν μια γραμμούλα, παίρνουν μια αντιγραφή και άμα πάρουν 10-10 αντιγραφές. Πόσες αντιγραφές έχεις πάρει εσύ σε μια μέρα? Καμία. Δεν σου έχει δώσει αντιγραφή εσένα, δεν έχεις πάρει γραμμούλα? Έχω πάρει μερικές, 5-10, καλά, 5. Εσύ έχεις πάρει γραμμούλα? Κάτσε, έχει πάρει στα άλλα, δεν σου πω. Στα άλλα. Ναι, έτσι έχει πάρει στα άλλα. Εσύ έχεις πάρει καμία στα άλλα. 5 έχω πάρει. Πόσα αδέρφια είστε? 6. 6 αδερφιά έχεις? Δεν τα λέω. Και εσύ? 4. Πώς τα λένε το δάσκαλό σου? Δάσκαλό σου. Μαρίνα. Και είναι καλή. Μαλώνει καμιά φορά, φωνάζει. Φωνάζα. Σε εμένα, μη μιλά. Πότε φωνάζει το δάσκαλό σου? Όταν κάνω αταξίες. Τι αταξίες κάνετε μες στην τάξη δηλαδή? Για παράδειγμα, σηκωνόμαστε και παίρνουμε ξύλο. Ο Γιάννης, ο Ανδρέας, ο Βασίλης και οι υπόλοιποι ζουν ξέγνιαστα και ελεύθερα σε αυτόν τον τόπο και με πείσμα λένε πως δεν θα φύγουν ποτέ. Τι είναι το ωραίο που έχετε εδώ στο χωριό? Τι σας αρέσει πιο πολύ στο χωριό? Η μπάλα. Πού παίζετε μπάλα? Σε χωριό. Πέρα, στο γήπεδο κάτω. Στο γήπεδο πριν πέρα. Στην πλατεία, πάμε. Στον δρόμο πριν τι παίζετε? Παίζαμε σπαθιά. Ξύλο και μου έπαιξε μία παρέφτος. Καλά το έκανα. Γιατί για τους μου δεν τα ξένα. Θέλετε να φύγετε καμιά μέρα τον εμπρός να ζήσετε αλλού αν μεγαλώσετε? Όχι! Ποτέ. Ποτέ δεν θα φύγετε τον εμπρός μου? Όχι, μόνο το πόνο σπίτι θα φύγουμε. Μόνο θα παντρευτούμε. Εγώ θα πάω, αν φύγω από εδώ, όταν πάω στρατό. Σας αρέσει δηλαδή τόσο πολύ εδώ πέρα? Ναι. Δεν σας λείπει που δεν έχει εδώ ούτε παιδικές χαρές, ούτε μαγαζιά? Όχι! Όχι, δεν μας νοιάζει. Έχω το σχολείο, μας έχουν πιο καλά εδώ πέρα, από πάνω στα δέντρα είναι εδώ. Έχουμε μια κομπίρκο το αλυδάκι. Έχουμε μονόλυγα. Ναι, αντέλετε, τους είδαμε. Τραβούσα το αλυδάκι. Ναι. Στην άκρη του χωριού δεσπόζει ακόμα ο πύργος του Αλυδάκη. Παίζουν σήμερα εκεί πόλεμο τα παιδιά. Ο Ιμπραήμ Αλυδάκης ήταν γενίτσαρος που έλεγχε με δικό του στρατό την περιοχή της Ρίζας. Λένε πως είχε χιλιάδες εκοπρόβατα και ο πύργος του είχε ύψος 30 οριές. Σφακιανοί και προσνερίτες τον σκότωσαν μέσα στον πύργο του το 1774. Thank you.
σουρούπωνε όταν κάναμε μια τελευταία βόλτα στο χωριό. Η κυρία Μαρία με ένα μεγάλο χαμόγελο, σαν την αυλή της, μας καλοδέχτηκε και μας μίλησε για τη ζωή της στον Πρόσμερο. Θέλουν να με παίρνουν τα παιδιά μου, αλλά δεν θέλω να φύγω από το σπίτι μου. Γιατί έχουμε πολύ κουραστεί να το φτιάξουμε και άμα το αφήσουμε τώρα θα είναι κρίμα. Δεν θα φύγεις από το χωριό, ε? Όχι, 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 όχι. Μ' αρέσει εμένα, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό. Όταν πάω στην Αθήνα, δεν μπορώ να μπω στο ασανσέρ. Νομίζω ότι μπαίνω σε ένα κλουβί. Αυτούς τους, τα στενά, τα διαδρόμους, ξέρω εγώ. Τρελαίνομαι να ζω έτσι. Θέλω την αυλή μου να βγω έξω το πρωί, να κάνω το σταυρό μου, να πω δόξα σε ο Θεός. Έτσι ανοίγει η ψυχή μου. Πώς να φύγει κανείς από αυτό το μέρος? Από την αυλή της η κυρία Μαρία βλέπει ως εκεί που φτάνει το ανθρώπινο μάτι πράσινο και βουνά. Τα τελευταία χρόνια οι πιο κοντινοί της γείτονες είναι ένα ζευγάρι Γερμανών που αποφάσισαν να ζήσουν μόνιμα στο χωριό και από ό,τι φαίνεται κάνουν καλή παρέα. Έρχεται και πρώτα κρατάει τσάντες, κρατάει χόρτα για τις κότες γιατί αγαπούν πολύ τα ζώα. Κρατάει φαΐ για το σκύλο, κρατάει για τις γάτες, αγοράζει κονσέρβες για τις γάτες. Και μετά που τελειώνει τα ζώα μου φέρνει τα αυγά μέσα, όταν θέλει και αυτή να πάρει παίρνει. Και μετά έρχεται και μου φτιάχνει καφέ, φτιάχνει και στον άντρα μου τσάι, καφέ, ό,τι θέλει, αυτός πίνει και πολύ τσάι. Κάθε πρωί ανοίγει το σπίτι μου. Βάζω το κλειδί για να μην σηκώνω καμιά φορά, εγώ δεν έχω σηκωθεί και βάζω το κλειδί λίγο πιο μέσα για να βάλει το δικό της να ανοίξει, να μην μου φωνάζει. Και λέει καλημέρα, καλημέρα Μαλένα, φτιάχνει τον καφέ. Ναι. Ναι. Σπάνιο, είναι πολύ. Και εγώ αγαπώ πολύ τους ανθρώπους, παιδί μου. Έχω μεγάλη αγάπη και το λέω, εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Λέω ότι ο Χριστός τίποτα άλλο δεν ζήτησε, μόνο να αγαπάω ένας τον άλλο. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, μην έχουμε κακή, έχουμε κερδίσει το παιδί. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στον Αλίκαμπο. Πολλά έχουν γραφτεί και έχουμε ακούσει για αυτό το χωριό. Στέκει εδώ περήφανο από την εποχή του Ιωάννη του Παλαιολόγου και ο Ψηλάκης στην ιστορία της Κρήτης αναφέρει πως ήταν από τότε καταφύγιο για κλέφτες και αρματολούς. Λένε για τους μάγους στον Αλίκαμπο. Τι είναι μάγοι στον Αλίκαμπο? Έτσι έλεγαν και έχουμε βγάλει και κανάλι για τους μάγους. Έλεγαν παλιά. Πήγαν οι Γερμανοί τα 1800 και τώρα. Εσύ εδώ έχεις γεννηθεί και έχεις... Ναι, εδώ έχω γεννηθεί και εδώ... Εδώ είμαι μεγάλωσα δηλαδή και γέρασα. Την εποχή της Ενετοκρατίας, στον Αλίκαμπο ζούσε η βυζαντινή οικογένεια Κόντι. Ήταν αρχοντόπουλα που είχαν σημαντικά προνόμια και έχαιραν ειδικής μεταχείρισης από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. Πολλοί λένε πως από τότε κουβαλούν στο αίμα τους την περηφάνεια και τη λεβεντιά και στην ψυχή τους το αδούλωτο πάθος. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Ήταν τέτοια η δράση τους στις επαναστάσεις που οι Βενετοί κατέστρεψαν από τα θεμέλια τον Αλίκαμπο και απαγόρεψαν με ποινή θανάτου την παραμονή στο χωριό. 5 μόνο οικογένειες γλίτωσαν από τη μανία τους που πέρασαν στις αλικαμπιώτικες μαδάρες και κατάφεραν να ξαναχτίσουν το χωριό. Και από τότε πάντα στην πρώτη γραμμή.
δεν υπήρξε επαναστατικός ή απελευθερωτικός αγώνας από την τουρκοκρατία, το μακεδονικό αγώνα, τη γερμανική κατοχή που οι ελικαμπιώτες να μην έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Σε κάθε πέτρα που πατάς εδώ, μετράς και έναν αγώνα. 5 χρονών είναι. Παίρνει το άρμα. Το είναι ζωντανό. Το κρασί είναι ζωντανό. Ζωντανό. Καλώς ορίσατε. Σήμερα φιλόξενοι και γλετζέδες καμαρώνουν για την καταγωγή και την ιστορία. Καλώς ήρθατε. Εγώ ως μίγο με κάνουμε καλές παρέες. Καλώς ορίσατε. Στο χωριό μας τον Αλίκαμπο. Εγώ είμαι ο Βούρος ο Γιώργης, γέννημα και ανάθρεμα εδώ στο χωριό. Τούτο εδώ το χωριό είναι ηρωικό. Έχει βγάλει επιστήμονες, έχει βγάλει στρατηγούς, έχει βγάλει δικηγόρους. Από δεν έχει βγάλει κανένα χωριό στον Αποκόρονα. Ήταν όμως και αντάρτικο χωριό. Έχω ακούσει από παλιότερους ότι εδώ στον χωριό δεν επάτησε Τούρκος να αφήσει από σπόρια. Και είναι μηδέν αίμα τουρκικό εδώ στον Αλίκαμπο. Στον πρόνοιερο 17%. Μου έχουν πει γέρι και το θυμάμαι και εγώ και το λέω. Αλλά ήταν όμως και πιο παλιά από όταν ήταν οι Τούρκοι εδώ. Ήταν οι ληστές και κατεβαίνανε στον εθνικό δρόμο κάτω και ληστεύανε. Το όνομά του έχω ακούσει για το όνομα Αλίκαμπος. Είναι από αλίσκοντες στον κάμπο που κατέβαιναν και ληστεύανε. Αλίσκοντες. Αλίσκοντες στον κάμπο. Όχι από το αλυδάκι που λένε πως αλυδάκις ερχόταν από τον πρόνοιρο. Αλίσκονται ληστές στον κάμπο. Ήταν επαναστατικό χωριό τούτο εδώ. Γι' αυτό το λένε τα χαρτιά ότι ήταν αντάρτες έβγαζαν το χωριό. Αντάρτες. Ξεχωριστή φυσιογνωμία ο κύριος Γιώργος Βουράκης και ξεχωριστός χορευτής. Χρόνια πολλά μέλος του Συλλόγου Βρακοφόρων ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας την Κρήτη με τη λεβεντιά και το παράστημά του. Εγώ όταν ήμουν νέος ήμουν ο πρώτος χορευτής από Κορώνου. Και από το Λέφα καλύτερος ήμουν εγώ. Στο Σερτό, στο Πεντοζάλι ήταν ένα άλλο παιδί, έμεινε στην Αμερική. Το Τσαπάκι, το Μανουλιό από το Κουρνά. Και γύρισα κόη μου. Την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Πήγαμε στη Γαλλία, μας επήρε ο Τζορμπάς, τότε που γύρισε το έργο. Μια τιμή για να δείξει το έργο πρώτο πλάνο, έπρεπε να χορέψουμε με συγκριτική πρώτα. Και πήγα μόνο άντρες. Και κάμαμε 20 μέρες. Ύστερα μετά από παρέλευση πήγα στην Αμερική για τώρα 46 χρόνια, ήμουν 26 χρόνια τότε όταν ήμουν στην Αμερική. Είναι τώρα 46 χρόνια, 72. Αυτός είναι ο Γέρο Παπαντρέου, πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπαντρέου. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος. Εδώ είναι η Ντόρα, εδώ είναι η αδερφή Τζικέτη, η Μαρίκα, ο δήμαρχος του Φιλαδερφείου, Τρυπιάς. Εγώ Βρακοφόρος, ο Γρήλος ο Παύλης Βρακοφόρος και το Τσαπάκι και ο Λέφας. Την βγάλαμε στο Καστρί και σε λίγες μέρες φύγαμε για την Αμερική. Και εμείς είμαστε τότε σκορευτά και τα σαλιβάρια που φοράγαμε εμείς τότε. Τώρα δεν τα φτιάζει κανείς. Ο Μπαλαντίνος τότε ήταν ένας μοναδικός στα Χάνια που έφτιαζε τα σαλιβάρια. Τώρα φτιάζουν κάτι φουφούλες, ούτε πιέτες έχουν εδώ ούτε τίποτα. Δεν είναι, είναι ψεύτικα. Τα σαλιβάρια, τα μητάνια μας. Ο Λέφας ο συγχωρεμένος, ο Μποτικός ο συγχωρεμένος, ο Θεολόγος ο Τζιμπραγός ζει, ο Σπύρος ο Σιφαγιωργάκης ζει, ο Μανιάς ο Νικολής ζει. Και πήγα μια... Ακολουθούν τα βήματα οι νέοι. Χορεύουνε καλά, αλλά ξέρεις τι κάνουν τώρα αυτοί. Χορεύουνε 10 και οι 10 κάνουν το ίδιο πάσο. Δεν είναι ωραίο αυτό. Θα κάνεις ό,τι ξέρει ο καθένας. Ο ένα μου χορεύει σε μένα 10 στη σειρά και να κάνουν και οι 10 το ίδιο. Όχι. Να χορέψεις εσύ ό,τι ξέρεις και ό,τι ξέρει ο άλλος και ό,τι ξέρει ο άλλος. Βγάζει προσωπικότητά σου, ό,τι ναι, ό,τι όπως χορεύεις εσύ. Όχι να μου χορεύουν όλοι στη σειρά. Εμείς είχαμε το Λέφα μπροστά, από πίσω εμείς οι άλλοι. Όταν είχαμε το σωστό. Αν μπεις εσύ μπροστά, να κάνεις εσύ το πάσο όπου θέλεις. Εγώ έκανα ένα πάσο που τώρα δεν το κάνει κανείς από βλέπω τους Βρακοφόρους. Κανείς δεν το κάνει το πάσο αυτό. Αποθάψανε το Γέρο Βενιζέλο, το Λευτέρι. Έχω μια φωτογραφία στο μέσα γωνί, ο Μπασεύδο Γιώργης και πήγα γιατί ήταν Βρακοφόρος και ο γιος του Μανούς Σαπουζή. Και πάω να τον εδώ μια φορά και βλέπω μια φωτογραφία στον τοίχο και την κοίταρα και μου λέει ο συγχωρεμένος ο Μπασεύδος, τι κοιτάζει μπρε μου λέει Βούρο. Κοιτάζω πάει βλέπω Βρακοφόρους και βαστούν ένα φέρετρο. Ποιοι είναι, εγώ μου λέει είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Εσύ έθαψες του λέω το Λευτέρι το Βενιζέλο και εγώ έθαψα με το γιο σου το γιο του το Σοφοκλή. Ναι, να δεις πώς γυρίζουν τα πράγματα. Του 36 μου λέει τον εφέρανε και τον εθάψαμε στα ακροτήρι και ήμουν μου λέει και εγώ νέος τότε του 36. Και εγώ έθαψα έστρα το γιο του το Σοφοκλή με το Μανούσο το... Κρατάγατε εσείς το... Ναι, το φέρετρο και που το κρατούμε, φωτογραφία. Και ο Λέβας, ένας κουρταλόνης από το...
κεραμιά. Γεια σας. Τι κάνετε? Ο παππούς Ανδρέας Βουράκης είναι τώρα 100 χρονών και όταν μιλάμε διάβια για την ζωή του, θαρρείς έχεις ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Τη 17 Απρίλη πήγα εγώ στο Γαλατά. Ναι. Τη 1η του Μάη μας χτυπήσανε οι Γερμανοί. Ναι, οι Γερμανοί. Και ήμασταν εκεί με δικό όπλο. Έγιριζαμε από τη μια μεριά ως την άλλη. Ύστερα μια φορά ρίξανε αλεξοπτητές του Γαλατά. Και ήταν εκεί ένας γέρος. Και βάσταν ένα τζιφτέ. Δεν βάσταν το τζιφτέ. Και βάσταν το τζιφτέ ο γέρος και βάσταν δύο τρεις στρατιώτες. Και του λέω, ρε μπάρμα, δεν μου δούδεις το τουφέκι που δεν έχω με τουφέκι από αυτό. Και μου λέει ο γέρος, τα καλιά πες εσύ από μένα. Μου λέει ο γύρω. Δεν μου το έδωκε. Και έπεσε ένα αλεξίπτωτο σε μια ελιά και μπέρδεξε ένα πάνω αλεξιπτωτή την ελιά και κρέμε τον. Και έθεκε τον αντίπο ο γέρος με τον τριφτέ. Και τον σκότωσε και γυρεύωριξα και εγώ γύρω-γύρω και του παίρνω το τουφέκι, την πιστόα. Και αρματωθήκαμε εμείς από τη Γερμανούς ύστερα. Και βαστήξαμε τη μάχη κύρα από βαστήξε. Τέσσερις μέρες και πολεμούσαμε εκεί στο Γαλατά. Ακούστε τώρα και αυτό. Τα όπλα που πήρε αυτός ο άνθρωπος από τους Γερμανούς και με αυτά πολέμησε 4 μερόνυχτα, 60 χρόνια μετά του τα πήρε το κράτος με πρόσχημα τον αφοπλισμό των κριτικών. Του έκαναν έρευνα στο σπίτι, τον έσυραν σε ηλικία 90 χρονών για ανάκριση στο τμήμα και τα πήρε πίσω μόνο μετά από πολύμηνο δικαστικό αγώνα. Εγώ τον λέω, τα πήρα στη μάχη απάνω αυτά τα του βίκη. Το τρέκι. Δεν τα άκρυψα μου, δεν τα αγόρασα. Τι ήταν να σου πω, θα φτάξεις 150 τα χρόνια. Μες στην αγκαλιά αυτής της χαράδρας βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας με τοιχογραφίες του 1300 από τον Ιωάννη Παγωμένο. Μιλάτε να δείτε τι έχουνε. Πέντε μικρά και μεγάλα χωριά είχε ο Αποκόρωνας. Εμείς περπατήσαμε στα πιο ορεινά. Εκεί που ο αέρας που φέρνει η Μαδάρα μυρίζει αυθεντική Κρήτη.